σε μια αρκετά πλούσια ατζέντα. Εκτιμώ το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει στη συζήτηση αφορά στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Όπως γνωρίζετε, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη πάρει σημαντικά μέτρα έτσι ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τις αυξήσεις στις τιμές και του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και του φυσικού αερίου για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και θα εξακολουθούμε να παρεμβαίνουμε στην αγορά ενέργειας έτσι ώστε να στηρίζουμε το ελληνικό νοικοκυριό αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για όσο καιρό διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Όμως είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ένα πιο διαρθρωτικό επίπεδο με παρεμβάσεις που μπορούν να δρομολογηθούν σε πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρω τη δυνατότητα αγοράς φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την δυνατότητα να μπορούμε να αυξήσουμε την αποθήκευση φυσικού αερίου έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες βραχυπρόθεσμες τρευλώσεις στην αγορά όταν χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέριο. Θα έχω την ευκαιρία στα πλαίσια της συζήτησης να ενημερώσω τους ομολόγους μου και για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί υπό προϋποθέσεις να διαμορφωθεί ως μια εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε μιλάμε για φυσικό αέριο, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και από εκεί προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φυσικού Αερίου, είτε μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα μπορεί να παράγεται πάλι στη Βόρεια Αφρική, σε πολύ συμφέρουσες, σε ιδανικές θα έλεγα, συνθήκες, και να μεταφέρεται μέσω ενός καλωδίου πάλι από την Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Η σημασία λοιπόν της Ανατολικής Μεσογείου έγκυται ακριβώς και ως προς αυτή τη διάσταση, η οποία συναρτάται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουμε την ευκαιρία αυτά να τα συζητήσουμε εκτενώς σήμερα το απόγευμα. Αύριο θα συζητήσουμε εκτενώς για τα ζητήματα της μετανάστευσης. Θα τοποθετηθώ για το ζήτημα αυτό αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.